Καταρχήν ήταν ένα δύσκολο ταξίδι. Φτάσαμε πολύ αργά στο γήπεδο και η προπόνηση που κάναμε ήταν μόλις 45 λεπτών. Σίγουρα η Ναχαρίγια είναι μια δυνατή ομάδα στην έδρα της. Στα προηγούμενα παιχνίδια έδειξε ότι στο τέλος έχασε τα παιχνίδια, τα μάτς. Εμείς στο τελευταίο παιχνίδι δείξαμε σημάδια βελτίωσης. Πρέπει να τα σταθεροποιήσουμε αυτά τα σημάδια βελτίωσης και δημιουργώντας έτσι μια βάση κυρίως αμυντική αύριο εδώ, να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το μάτς. Θα πρέπει να είμαστε σε καλή επιθετική μέρα, να μην κάνουμε λάθη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας ταλαιπωρεί, να είμαστε καλοί στα rebound, στα αμυντικά rebound και να έχουμε καλό μακρινό shoot. Νομίζω ότι αν είμαστε προσανατολισμένοι αμυντικά σε πρώτη φάση, βάλουμε κάποιες καλές βάσεις, μπορούμε να είμαστε διεκδικητές συνέχεια. Είδαμε στο παιχνίδι με τον Προμηθέα τα επιθετικά όπλα της ομάδας, όπως ο Ντραγκίτσεβιτς, όπως ο Ζάρες που για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός, ο Τζέγκης που έκανε πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Αναμένεται από εδώ και στο εξής, μετά και από αυτό το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, ότι η ομάδα θα βρίσκει τα πατήματά της, θα λειτουργεί καλύτερα μέσα στο γήπεδο? Αναμένω εδώ και πολύ καιρό κάποιους παίχτες να παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Κάτι που δεν έχει γίνει σε σταθερή βάση. Ο Ζάρας θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή της ομάδας στο κομμάτι της σταθερότητας. Αυτά που δίνει, τα δίνει σε κάθε παιχνίδι, σε πολύ μικρό χρονικό χρόνο συμμετοχής. Είναι πολύ παραγωγικός και πολύ αποτελεσματικός. Από εκεί πέρα δεν έχει σημασία ποιοι θα είναι αυτοί που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Το θέμα είναι να κερδίζει η ομάδα. Αλλά σίγουρα αναμένουμε μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά το τελευταίο παιχνίδι, να το διατηρήσουμε, να το βγάλουμε σε διάρκεια όλο αυτό. Και χθες είχαμε μια θετική εξέλιξη, coach, με την έλευση του Βλάτο Γιάνκοβιτς, με την οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πώς αναμένετε την έλευση του Έλληνα forward και τι περιμένετε να προσφέρει στην ομάδα? Πιστεύω θα βοηθήσει την ομάδα, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο να προσαρμοστεί, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι όσοι είμαστε εδώ.